με 4-3 τον Όφη, χάρη σε ένα τέρμα του Νίκου Λιμπερόπουλου 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Οι κριτικοί που έπαιζαν με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο είχαν καταφέρει να μετατρέψουν το 1-3 σε 3-3, ενώ και οι πράσινοι τελείωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γκούμα. Περνάει η μπαλιά για τον Χέλγη Σίγκουρτσον, τον Ισλανδό. Βγαίνει σέντρα, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Η μπαλιά του Κόλλα σκόρερ του Παναθηναϊκού για τον Λιμπερόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος θα κάνει το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Κιάσος. Το φάουλ, ένα σκληρό φάουλ του Σκέντζου. Και είναι απευθείας κόκκινη. Τερμιτζάκης μέσα στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα. Το σουτ από τον Μαρινάκη, πέφτει ο Χαλκιάς στη συνέχεια. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Γκόμες. Πέρασε η μπαλιά για τον Χέλγη Σίγκουρτσον από δεξιά. Ο Σίγκουρτσον που συγκλίνει, μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-3 με τον Χέλγη Σίγκουρτσον. Μπαλιά του Νιόμπια για τον Ρόλαντ Γκόμες στην περιοχή. Ελέγχεται, επιτηρείται μάλλον εκεί αυτός από τον Γκούμα. Είναι πέναλτι. Βλέπουμε εδώ ο Γιάννης Γκούμας είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα και παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Η μπάλα στα δίχτυα. Το εύστοχο χτύπημα του Κωσταρικανού. Μαρινάκης μπροστά από τον Χαλκιά κοντά στο γκολ. Το σούτ από τον Νιόπια, η μπάλα γκολ. 3-3, εκπληκτικό το παιχνίδι. Κερδίζει προς τη Μήνο Νασιόπουλος, έρχεται ο Λιμπερόπουλος. Κρατάει για τον Παναθηναϊκό, θα κάνει και ένα δυνατό σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα, 4-3 για τον Παναθηναϊκό στο 85. Χωρίς να δυσκολευτεί, η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 την Παναχαϊκή στο ουδέτερο γήπεδο της Ρόδου με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντέμι Νικολάηδη που σημείωσε 2 γκολ. Το γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό με τον Μιχάλη Καψή ξεκαθάρισε νωρίς το τοπίο στο γήπεδο διαγόρας της Ρόδου. Η Παναχαϊκή δεν μπόρεσε σε καμία στιγμή του παιχνιδιού να αμφισβητεί στην ανωτερότητα των τυπικά γηπεδούχων. Μπροστά σε 4.000 θεατές, η ΑΕΚ με κορυφαίο και σκόρε τον Ντέμι Νικολαίδη πέτυχε άλλα 2 τέρματα. Στο 25ο λεπτό με ατομική προσπάθεια και στο 58ο όταν σούταρε ο Τσίριτς και έδιωξε ασθενός ο Αμπαδιωτάκης. Η Ένωση είχε και 3 σούτ στα δοκάρια της Παναχαϊκής. Με τις προσπάθειες των Άρναρ Γκρέταρσον, Ντέμι Νικολαίδη και Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Δεν θέλησε να αποκαλύψει τα σχέδιά του για το μέλλον ο διεθνής επιθετικός της Ρώμα, Λάμπρος Κούτος, που αποτελεί μεταγραφικό στόχο τόσο του Ολυμπιακού όσο και της ΑΕΚ. Αυτή την ώρα, άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται στη Ρώμη και έχουν συζήτηση με τον πρόεδρο της Ρώμα, τον Σένση, και εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο ανταλλαγής με τον Πίτερο Φορίκο. Πάντως, ο νεαρός τόνισε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Τα τελευταία επεισόδια στο σύριαλ Λάμπρου Χούτου παίζονται πιθανότητα αυτή την εβδομάδα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ ρίζουν για τον παίκτη της Ρώμα που βρίσκεται στην Ελλάδα για τους αγώνες της εθνικής ομάδας με Γκάνα, Μολδαβία και Εστονία. Με θυμάει αφάνταστα το ότι με ζητάνε ελληνικές ομάδες, αλλά προς το παρόν είμαι παίκτης Ρώμα και ακόμα έχω έρθει μόνο για την εθνική. Κίτρινο ή ερυθρό να σου ταιριάζει? Δεν ξέρω. Όπως είπα, έχω έρθει για την εθνική, δεν σκέφτομαι ακόμα τίποτα τέτοιο. Αλλά στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να γίνουν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα θα συναντιώσουν στην Αθήνα με τον κύριο Στάθη της ΑΕΚ. Έχει γίνει αυτή η συνάντηση? Όχι, όχι. Δεν ξέρω τίποτα. Του πατέρα σου μήπως? Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Ο παίκτης κρατά καλά το στόμα του κλειστό, ενώ η ΑΕΚ αναφέρει ότι ήρθε σε συμφωνία με τη Ρώμα για την παραχώρηση του Φέρελ Πιάσου, αλλά και ο Ολυμπιακός εκτιμά πως...